Ο Άγιος Γέλος Ασκητής στον ασκητικό του λόγο στη Φιλοκαλία περιγράφει την εκτροπή ορισμένων μοναχών της εποχής του και μάλιστα αυτών οι οποίοι ήθελαν να γίνουν διδάσκαλοι των άλλων χωρίς οι ίδιοι προηγουμένως να έχουν καθαριστεί και να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να μπορέσουν να οδηγήσουν τους άλλους στη σωτηρία. Πρέπει, λέγει, πρωτύτερα αυτοί οι άνθρωποι να πολεμήσουν τα πάθη και να βάλουν με μεγάλη προσοχή στη μνήμη τους τους τρόπους και τα μέσα του πολέμου και έτσι από τις δικές τους εμπειρίες για τον πόλεμο να διδάσκουν τους άλλους και να κάνουν σε αυτούς ευκολότερη την νίκη λέγοντάς τους από πιο πριν τις μεθόδους του πολέμου. Δεν αρκεί μόνο να πολεμούν οι ίδιοι αλλά να γνωρίζουν και τον τρόπο που πολεμούνται τα πάθη και να μπορούν να το διδάξουν εις τους υποτακτικούς τους. Γιατί υπάρχουν, λέγει, μερικοί που νίκησαν τα πάθη ίσως με τη μεγάλη τους σκληραγωγία και εν τούτης δεν γνωρίζουν τον τρόπο της νίκης επειδή οι συμπλοκές έγιναν σαν σε νυχτερινή μάχη, ούτε ενόησαν τις ενέδρες και τον δόλο των εχθρών, των διαμόνων δηλαδή, για να τα τυπώσουν στο νου τους. Αυτό έκανε συμβολικά ο Ιησούς του Ναβί, όταν ο στρατός περνούσε νύχτα τον Ιορδάνη. Διέταξε να ανασύρουν πέτρες από το ποτάμι, να κάνουν με αυτές μία στήλη, να τις ασβεστώσουν και να γράψουν πάνω πώς πέρασαν τον Ιορδάνη. Με αυτό έδειξε ότι πρέπει να φανερώνουμε τα βαθιά κρυμμένα νοήματα της εμπαθούς διαγωγής και να τα δημοσιεύουμε με σαφήνεια και να μην κρύβουμε ζηλότυπα τη γνώση από τους άλλους. Όποια γνώση δηλαδή πνευματική αποθησαυριστεί από τους πνευματικούς αγωνιστές πρέπει να δημοσιεύεται για την ωφέλεια και των άλλων. Για να μην γνωρίζει μόνο εκείνος που πέρασε τον τρόπο της διαβάσεως αλλά και εκείνοι που θα θελήσουν να κάνουν το ίδιο, με τη μάθηση να περάσουν πιο εύκολα και η πείρα των πρώτων να γίνει διδασκαλία στους άλλους. Όχι λοιπόν ζηλότυπα να κρύβει κανείς την πνευματική γνώση, αλλά να τη δημοσιοποιεί για να ωφελούνται όλοι. Αλλά αυτά ούτε τα βλέπουν εκείνοι για τους οποίους γίνεται λόγος, λέει ο Άγιος Γέλος, οι οποίοι δηλαδή προτρέχουν και πριν οι ίδιοι καθαριστούν, ή πριν έχουν την απαιτούμενη γνώση και κατάρτιση, σπέβδουν να αποκτήσουν υποτακτικούς και να κάνουν τον διδάσκαλο και τον γέροντα. Μόνο λοιπόν αυτοί τη δική τους σκέψη βλέπουν. Ούτε βλέπουν όμως αυτά, δεν βλέπουν αυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, λέει ο Άγιος, ούτε και οι άλλοι, αν τους τα λένε, ακούνε, αλλά μόνο τη δική τους σκέψη βλέπουν και επιβάλλουν στους αδελφούς δουλικές υπηρεσίες σαν να ήταν σκλάβοι αγορασμένοι και όλη τη δόξα τους την εξαρτούν από το να είναι προϊστάμενοι περισσότερων. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει δηλαδή να έχουν πολλούς υποτακτικούς και συνερίζονται όταν βγαίνουν έξω να μην σέρνουν μαζί τους λιγότερους από τις άλλες αδελφότητες σαν ανδράποδα, σαν δούλους. Η διαγωγή τους είναι διαγωγή μάλλον καπήλων παρά διδασκάλων, καθώς νομίζουν ότι είναι εύκολο να διατάζουν με τα λόγια, έστω και αν είναι βαριά εκείνα που διατάζουν, και δεν καταδέχονται να τα διδάσκουν με το έργο, φανερώντας σε όλους το σκοπό τους. Επιδιώκουν αυτή την αρχηγία όχι για να ωφελήσουν εκείνους που έρχονται σε αυτούς, αλλά για να πετύχουν τη δική τους ικανοποίηση. Ας μάθουν αυτοί, αν θέλουν, από τον Αβιμέλεχ και τον Γεδεών, ότι όχι λόγια, αλλά έργα οδηγούν σε μίμηση τους υπηκόους. Ο Αβιμέλεχ έκοψε ένα φορτίο ξύλα και αφού τα σήκωσε, είπε «Όπως με είδατε να κάνω, κάνετε κι εσείς». Ο Γεδεών διακήρυξε ότι το έργο είναι κοινό και άρχισε πρώτος την εργασία, λέγοντας «Βλέπετε τι κάνω εγώ, έτσι να κάνετε κι εσείς». Και ο Απόστολος γράφει
στις ανάγκες μου και στις ανάγκες εκείνου που ήταν μαζί μου, υπηρέτησαν αυτά εδώ τα χέρια μου. Αλλά και αυτός ο Κύριος έπραξε και ύστερα δίδαξε. Όλα αυτά ποιον δεν πείθουν ότι πιο αξιόπιστη είναι η διδασκαλία με τα έργα παρά με τα λόγια. Αυτοί όμως μπροστά σε αυτά τα παραδείγματα κλείνουν τα μάτια και προστάζουν με αλαζονία εκείνα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, χωρίς να έχουν πράξει οι ίδιοι, ζητούν από τους άλλους να πράξουν. Όταν νομίζουν ότι γνωρίζουν κάτι από αυτά επειδή το έχουν ακούσει, τότε, όπως οι άπειροι ποιμένες που κατηγορεί ο προφήτης Ζαχαρίας, φορούν μαχαίρι στο βραχίωνα και γι' αυτό ο δεξιός οφθαλμός τους τυφλώνεται. Τι σημαίνει αυτό? Όταν παραμεληθεί η αγαθή πράξη από άγνοια και ανοησία, σβήνει μαζί της και το φως της θεωρίας. Όταν ο άνθρωπος δεν πράττει, δεν εργάζεται το αγαθό, τότε μαζί με αυτό χάνει και τη θεωρία του Θεού, τη θεωρία του Θείου Φωτός. Αυτό, λέει, παθαίνουν εκείνοι που ποιμένουν ομά και απάνθρωπα τα πνευματικά τους παιδιά, όταν έχουν πρόχειρη την τιμωρητική εξουσία. Γιατί αμέσως οι αγαθές θεωρητικές σκέψεις σβήνονται και οι πράξεις, αφού στηριχθούν τη θεωρία, μαραίνονται. Έτσι, ούτε να πράξουν τίποτε, ούτε να δουν μπορούν εκείνοι που δεν φέρουν το μαχαίρι στο μυρό, αλλά στον βραχίωνα. Στο μυρό έχουν το μαχαίρι εκείνοι που μεταχειρίζονται το λόγο που κόβει εναντίον των δικών τους παθών. Στο βραχίωνα τον έχουν εκείνοι που έχουν πρόχειρη την τιμωρία για τα σφάλματα των άλλων. Έτσι και ο Ναάς, ο Αμανίτης, που ερμηνεύεται Φίδη, απείλησε τον διορατικό Ισραήλ ότι θα του βγάλει κάθε δεξιό μάτι, ώστε να μην υπάρχει καμία αγαθή σκέψη σε κανένα για να τον οδηγήσει έτσι σε αγαθή πράξη. Γνώριζε ότι αυτό γίνεται αιτία μεγάλης προκοπής σε εκείνους που από την θεωρία έρχονται στην πράξη. Γιατί για αυτούς η πράξη γίνεται ανένοχη, επειδή τη μελέτησαν πρωτύτερα με τα διαπεραστικά και οξυδερκή μάτια της γνώσεως. Χρειάζεται λοιπόν η πνευματική γνώση για να έχουμε και σωστή πράξη. Είναι φανερό και από την πείρα, λέει ο Όσιος Νείλος, ότι οι επιπόλαιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά πνευματική ωφέλεια, επιδιώκουν να αναλαμβάνουν την προστασία άλλων. Γιατί εκείνος που γεύθηκε την ησυχία και την θεωρία και οπωσδήποτε άρχισε να ηρεμεί, δεν θα προτιμήσει ποτέ να δέσει το νου του στα σωματικά και να τον απομακρύνει από τη γνώση. Και ενώ φέρεται να πετάει πολύ ψηλά, να τον κάνει να σύρεται κάτω στα γήινα πράγματα. Αυτό γίνεται ακόμη πιο φανερό από την πασίγνωστη παραβολή που παρουσίασε στους Σικημίτες ο Ιωνάθαν, λέγοντας: «Πήγαν τα δέντρα του δάσους να βγάλουν βασιλέα και είπαν στην Άμπελο: γίνε βασιλιάς μας. Και είπε Άμπελος: να αφήσω τον καρπό μου τον καλό που τον δόξασε ο Θεός και οι άνθρωποι και να γίνω βασιλέας των δέντρων. Όμοια παραιτήθηκαν η Σικιά για τη γλυκύτητα των καρπών της και η Ελιά για τη λιπαρότητα του καρπού της. Τέλος δέχθηκε το αξίωμα ο Θάμνος, ξύλο άκαρπο και γεμάτο αγκάθια, που κανένα καλό δεν είχε, ούτε δικό του, ούτε από τα δέντρα που θα υποτάσσονταν σε αυτόν. Δεν είπε η παραβολή ότι τα δέντρα του κήπου είχαν ανάγκη από επιμέλεια, αλλά τα δέντρα του δάσους. Γιατί όπως η Άμπελος, η Σικιά και η Ελιά δεν δέχτηκαν να γίνουν αρχηγοί των δέντρων του δάσους, ευχαριστημένες πιο πολύ από τον καρπό τους παρά από το βασιλικό αξίωμα, έτσι και εκείνοι που βλέπουν στον εαυτό τους κάποιο καρπό αρετής και αισθάνονται την ωφέλειά του, και αν πολλοί τους βιάζουν να αναλάβουν τέτοια αρχή και εξουσία, αρνούνται και προτιμούν τη δική τους ωφέλεια από την τιμή των πολλών. Και όπως ήταν η κατάρα για τα δέντρα της παραβολής, το ίδιο συμβαίνει στους ανθρώπους που συμπεριφέρονται παρόμοια. Τι συμβαίνει δηλαδή? Ή θα βγει φωτιά από το θάμνο και θα φάει τα δέντρα του δάσους, ή θα βγει φωτιά από αυτά και θα φάει το θάμνο. Γιατί όταν οι μοναχικές υποσχέσεις γίνονται ανώφελες, κατά ανάγκη να επακολουθεί κίνδυνος
και σε εκείνους που υποτάσσονται σε δάσκαλο χωρίς πείρα και σε αυτούς που δέχονται το αξίωμα του πνευματικού οδηγού από την απροσεξία των μαθητών. Δηλαδή, είτε ο διδάσκαλος δεν κάνει σωστή καθοδήγηση και καταστρέφονται οι μαθητές, είτε οι μαθητές με τις απροσεξίες τους καταστρέφουν το διδάσκαλο. Η έλλειψη πείρας του διδασκάλου εξολοθρεύει τους μαθητές, ενώ η αμέλεια των μαθητών φέρνει σε κίνδυνο το δάσκαλο και μάλιστα όταν λόγω της αμάθειάς του εκείνοι πέφτουν σε ραθυμία. Ούτε από τον δάσκαλο πρέπει να ξεφεύγει τίποτε από ό,τι χρειάζεται για την διόρθωση των μαθητών. Ούτε οι μαθητευόμενοι πρέπει να παραμελούν καμία από τις εντολές του. Και των μαθητών το παραστράτημα και του πνευματικού οδηγού η παράβλεψη αυτών που αμαρτάνουν είναι πράγμα βαρύ και επικίνδυνο. Ας προσέξουμε λοιπόν όλα αυτά και ας έχουμε πάντοτε ταπεινό φρόνημα και ας μην σπέβδουμε να γινόμαστε οι δάσκαλοι των άλλων, αλλά ας αγωνιζόμαστε να καρποφορήσουμε πνευματικά, εργαζόμενοι ταπεινά και αγωνιζόμενοι πνευματικά, όπως θέλει ο Κύριος, για να αξιωθούμε και τις βασιλείες Του. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε, νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.